θα ξεκινήσω την ομιλία μου από την προκλητική τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης, που είναι προφανές ότι φωτογραφίζει τη νέα δομή φυλακή προσφύγων που επιχειρεί να κατασκευάσει η κυβέρνηση στη θέση βάστρια της Λέσβου. Πέρα φυσικά από τη συνολική διαφωνία μας με την κατασκευή αυτών των απάνθρωπων φυλακών εγκλωβισμού των προσφύγων, δεν αγνοούμε και το γεγονός ότι επιχειρείτε να φτιάξετε αυτό το κολαστήριο στην καρδιά του μεγάλου πευκοδάσους της Λέσβου. Από αυτά τα ενοχλητικά εμπόδια θέλει να απαλλαγεί η κυβέρνηση και δεν διστάζει να νομοθετήσει την εξαίρεση από τους κανονισμούς που επιβάλλουν την οριοθέτηση των ρεμάτων, αλλά και να αφαιρέσει τις όποιες αδειοδοτικές αρμοδιότητες από την τοπική διοίκηση, για όσο διάστημα προφανώς της μπαίνει εμπόδιο στο σχεδιασμό της, καθιστώντας το ίδιο το Υπουργείο αποκλειστικά αρμόδιο να ελέγξει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Νομοθεσία που δεν έχετε διστάσει να κάνετε κατ' επανάληψη λάστιχο, άλλοτε για να προχωράνε επενδυτικά σχέδια, άλλοτε για να φτιάχνετε απάνθρωπες φυλακές. Περιβαλλοντική ευαισθησία έχετε μόνο όταν πρόκειται τελικά για πράσινες business. Αναρωτιόμαστε πόσα στρέμματα δάσος, πόσες χιλιάδες δέντρα θα κοπούν για να στηθεί και να λειτουργήσει αυτή η απάνθρωπη φυλακή στη Λέσβο. Τι θα συμβεί σε περίπτωση μιας φωτιάς στην καρδιά του δάσους, σαν αυτές που ξέσπασαν δύο φορές τις τελευταίες 15 μέρες από υπερφόρτωση του δικτύου στο σημερινό Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Κιτ στο Μαυροβούνι. Πού θα σταματήσει αυτή η φωτιά και με πόσα θύματα στο διάβα της. Βέβαια, θα ήταν μάλλον αντίφαση να αναζητά κανείς τέτοιου είδους ευαισθησίες από μια κυβέρνηση και κυρίως από ένα σύστημα που δείχνει την πυγμή του σε ξεριζωμένους ανθρώπους, μετατρέποντας το Αιγαίο σε θάλασσα νεκρών και τα νησιά μας σε φυλακές ψυχών, με μόνο τους έγκλημα ότι έφυγαν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Είναι πράγματι αποκαλυπτική αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκανε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την πάνδημη άρνηση του λαού της Λέσβου και της Χίου να παίξουν το ρόλο του δεσμοφύλακα. Τους οποίους βέβαια δεν μπορέσατε να κάμψετε ούτε με το μαστίγιο της καταστολής, ούτε με το καρότο των ανταλλαγμάτων. Γι' αυτό επιχειρείτε τώρα να ξεκινήσετε τα έργα μεταφέροντας νύχτα τα μηχανήματα σαν τον κλέφτη. Επιβεβαιώνεται αυτό στο οποίο εστίασε την κριτική του το ΚΚΕ σε όλη αυτή την πολυήμερη συζήτηση, ότι το αστικό κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο και γυμνό μόνο όταν καλείται να προστατεύσει τη ζωή του λαού, αντίθετα είναι ικανότατο και επιτελικό όταν πρόκειται να εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές, να διευκολύνει τις επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι πανέτοιμο και σε πλήρη συντονισμό όταν πρόκειται να τσακίσει κατασταλτικά τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και στον τομέα αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως ότι το κράτος έχει συνέχεια παρά τις εναλλαγές των κυβερνήσεων. Συνέχεια και στην απαξίωση, την έλλειψη υποδομών και μέσων για την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας του λαού, συνέχεια και στα μέτρα ενίσχυσης και διευκόλυνσης των περίφημων επενδυτών. Είναι χαρακτηριστική η ταχύτητα που νομοθετείται, διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις προς τους μονοπωλιακούς ομίλους, ως απαραίτητο βέβαια συνοδευτικό για το ζεστό χρήμα που τους προορίζεται. 11 δις φτάνει ο λογαριασμός μόνο για τη φετινή χρονιά. Όμως πίσω από τους ανέξοδους λεονταρισμούς που παρακολουθούμε εδώ και μέρες στο Κοινοβούλιο, είναι αποκαλυπτική η στρατηγική σύμπλευση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά εγκαλεί την κυβέρνηση για νομοθετικό πλεονασμό, αφού αντίστοιχες διευκολύνσεις υπάρχουν ήδη, λένε, στο δικό του ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο του 16. Αυτό κι αν είναι ετοιμότητα και συνέχεια του κράτους. Μια συμφωνία που στην πραγματικότητα δικαιολογείται από τη βασική στρατηγική σύμπλευση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, που εκδηλώθηκε και στη στήριξη του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με την αντιπαράθεση να εξαντλείται στο ποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα στηριχθούν εναντί άλλων και όχι βέβαια στο αν αυτοί οι πόροι θα διατεθούν για έργα και υποδομές που αφορούν την προστασία και τις ανάγκες του λαού, δηλαδή όλα αυτά που κρίνονται σταθερά μη επιλέξιμα γιατί δεν αποδίδουν τα επιθυμητά ποσοστά κέρδους. Αυτό όμως που δεν δικαιολογείται είναι η περίσχια υποκρισία σας.
να παρουσιάζεται τάχα ότι όλοι κόπτεστε ξαφνικά για τους μικρούς επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των διευκολύνσεων του νόμου. Γιατί και σε αυτό δώσατε όλες τις εξετάσεις και αξιολογηθήκατε κάτω από τη βάση. Και με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ένταξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων άγγιξε το ελιγκιώδες ποσοστό του 0,01% των συνολικών επενδυτικών σχεδίων. Αν σκεφτεί κανείς ότι η μικρότερη επένδυση που συμπεριέλαβαν όλοι οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με ΠΑΣΟΚ παλαιότερα κλπ., ήταν τουλάχιστον της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, καταλαβαίνει ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός για τους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες, βιοπαλαιστές αγρότες, ιδίως στις νησιωτικές απομακρυσμένες περιοχές που ούτε διανοούνται βέβαια αυτά τα μεγέθη. Άνθρακας είναι όμως ο θησαυρός και για τους εργαζόμενους, αφού προϋπόθεση της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι το εφιαλτικό εργασιακό περιβάλλον που όλοι μαζί έχετε διαμορφώσει. Γι' αυτό έρχονται τα αρπακτικά για τα οποία καμαρώνατε, κύριε Υπουργέ, από του βήματος. Το μαύρο ρεκόρ της ανεργίας που στο Βόρειο Αιγαίο ακόμα και στα προπανδημίας διάστημα ξεπερνούσε και τα χειρότερα ποσοστά ανεργίας των χρόνων της δεκαετούς κρίσης, αλλά και η πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι που ανακυκλώνονται στη μισοδουλειά των κακοπληρωμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και των ολιγόμενων συμβάσεων εργασίας, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αυταπατών. Αποκαλυπτικά είναι όμως τα στοιχεία και στα νησιά του δίδεν θαύματος του τουρισμού. Χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση της Πάρου, όπου εν ώψη των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων υπάρχει πράγματι άνοδος στην οικοδομή. Όμως την ίδια στιγμή, με τα νίκια να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν το ύψος του μέσου μισθού, η στέγη μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας τόσο για τους εργάτες που με τον ιδρώτα τους θα χτίζουν, όσο και για υγειονομικούς, επικουρικούς κλπ., που δεν τολμούν να επιλέξουν το διορισμό τους στο κέντρο υγείας του νησιού, αφού το ύψος του μισθού τους δεν θα φτάνει ούτε για τον νίκη. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να διαπιστώσει κανείς για ποιον προορίζεται και αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη, όπως πέραν πάσης αμφιβολίας μαρτυρούν και τα ίδια τα αναπτυξιακά εργαλεία που νομοθετείτε. Ενώ προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές στα κέρδη των επενδυτών πριν καν την ολοκλήρωση της επένδυσης, αντίθετα για τα λαϊκά νοικοκυριά που στενάζουν από την ακρίβεια, παρουσιάζοντας μη ρεαλιστικό το αίτημα του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για κατάργηση και όχι μείωση του πιο άδικου αντιλαϊκού νόμου του ΕΝΦΙΑ που ακόμα περιμένει στα συρτάρια να καταργηθεί. Τους δίνεται ζεστό χρήμα και επιχορηγήσεις για την ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού. Λεφτά όμως δεν υπάρχουν για την απαλλαγή μικρών επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων που καταστρέφονται από μέρος των χρεών τους, την επαναφορά αφορολόγητων ορίων για αφορολόγητο πετρέλαιο καύσιμα στα αγροτικά μέσα και εφόδια. Προβλέπεται επιδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για εξασφάλιση των επιχειρηματικών τους δανείων, αλλά θεωρείται ρίσκο που δεν αποζημιώνεται η ακαρπία των ελαιοπαραγωγών ή μένουν στο ελάχιστο και με ρυθμούς χελώνας οι αποζημιώσεις για τόσες και τόσες φυσικές καταστροφές που συσσωρεύονται η μία μετά την άλλη στο τευτέρι με τα βερεσέ. Σαν πως με τον ίδιο τρόπο δεν αποζημιώνεται με πακτολό εκατομμυρίων τα διαφυγόντα κέρδη από τη μείωση της κυκλοφορίας στους παραχωρησιούχους των οδικών αξώνων. Όμως παρουσιάζεται ως επικίνδυνη μια κομμουνιστική ιδεολειψία, κύριε Υπουργέ, τη διεκδίκηση των αγροτών για καθορισμό κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής τους και να εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωση στον αγρότη και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση. Να γιατί αυτού του είδους η ανάπτυξη αντικειμενικά εκθρεύεται τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Και οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν άλλο δρόμο να βαδίσουν παρά αυτό της οργανωμένης διεκδίκησης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, ανοίγοντας τον πραγματικό δρόμο της ανατροπής για μια κοινωνία που μπορεί και θα βάλει στο επίκεντρο την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.